Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου της ΚΟ είναι εδώ παρόν, παρόλο που ο καιρός είναι τσιάστατος, εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας για να ενημερώσει και να δώσει κάποιο έντυπο υλικό. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, λοιπόν, είμαστε εδώ, επιμένουμε. Όπως επιμένει και το φαινόμενο, οπότε ο κόσμος χρειάζεται να ενημερωθεί, χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί. Τα γεγονότα των τελευταίων ετών νομίζω ότι δεν αφήνουν κανέναν πια συγκίνητο ή με περιθώριο να έχει την οποιαδήποτε αμφιβολία. Το Κέντρο Συμβουλευτικής σταθερά συνεχίζει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στις γυναίκες που το χρειάζονται, οι οποίες αφορούν σε κοινωνική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, νομική βοήθεια και εργασιακή συμβουλευτική. Τα ποσοστά των γυναικών εδώ στο νησί εξακολουθούν να κρατάνε ένα σταθερό αριθμό ροών, περίπου 100 γυναικών το χρόνο, από 60 μέχρι 100 γυναίκες το χρόνο. Έχουμε δηλαδή 60% γυναίκες που έχουν ζητήσει την βοήθειά σας. Στην ουσία τα τελευταία 5 χρόνια έχουν απευθυνθεί στο κέντρο κοντά στις 500 γυναίκες. Μεγάλος ο αριθμός. Τι βοήθεια σας ζητούν συνήθως? Συνήθως ζητούν ψυχολογική στήριξη. Υπάρχουν αρκετά αιτήματα για φιλοξενία, όπως επίσης και αιτήματα για νομική βοήθεια. Ναι, το μήνυμά μου είναι ότι καμία γυναίκα πια να μην λείψει από το χάρτη, να σταματήσουν οι γενοκτονίες. Όπως ακούσαμε, το 2021 υπήρξαν 18 γενοκτονίες και μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, το 2022, έχουμε 16 γενοκτονίες. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από τη βία, από συντρόφους, συζύγους. Όλο αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Θα πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται. Γι' αυτό είναι και σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα από το Κέντρο Συμβουλευτικής, από τους επιστήμονες του Κέντρου Συμβουλευτικής. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, να μην φοβάται και να μιλάει. Και να μην λείψει άλλη γυναίκα, άλλη χρονιά. Σημαντικό το μήνυμα μας μεταφέρει η κυρία Κανταρζή, η Δήμαρχε. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Νομίζω ότι οι αριθμοί αποτυπώνουν και το μέγεθος του προβλήματος. 500 γυναίκες την τελευταία πενταετία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το νούμερο σε μια μικρή κοινωνία. Φαίνεται όμως ότι επιτέλους οι γυναίκες δεν φοβούνται και μιλούν και αναφέρουν και καταθέτουν το πρόβλημά τους. Χαίρομαι γιατί υπάρχει ένα κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης το οποίο παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες με απόλυτα διακριτικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτά είναι φαινόμενα των καιρών. Πάντα συνέβαιναν, απλώς αυτή η έξαρση πλέον έχει να κάνει και με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι. Και αυτό το φαινόμενο μπορεί να το δεις και στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, εργασιακό κλπ. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο που δεν επιτρέπεται είναι η σιωπή. Νομίζω ότι οι γυναίκες, η κάθε γυναίκα, έχει υποχρέωση να απευθύνεται είτε σε ένα τέτοιο κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης, είτε σε δικηγόρο, είτε σε οποιονδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει συνθήκες και καταστάσεις που κάτω από άλλες συνθήκες θα παρέμεναν στο περιθώριο.